Συζητούσαμε νωρίτερα λοιπόν για τα περιστατικά βίας στα σχολεία. Χθες η Βίκυ Παπαδογιαννάκη μας έδινε και το ρεπορτάζ για ένα γυμνάσιο στο Χανίον και το τι ακριβώς συμβαίνει. Οι εκπαιδευτικοί φυσικά βρίσκονται σε εγρήγορση και παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα, είναι πρόεδρος του ΣΕΛΜΕ Χανίων και είναι μαζί μας για να κάνουμε έτσι ένα σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, κύριε Μπέλμπα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε γενικά και στην Κρήτη, στη χώρα θα σας έλεγα εγώ, αλλά και στην Κρήτη προκειμένου, ότι τα περιστατικά βία στα σχολεία αυξάνονται διαρκώς. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, βία στα σχολεία υπήρχε από όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι τώρα και λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όντως μπορούμε να δούμε, να έχουμε πιο άμεση, εν πάση περιπτώσει, πληροφόρηση για τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν, είναι πολύ πιθανό να έχουμε αύξηση της βίας στα σχολεία. Εάν είναι να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά, επειδή τώρα τελευταία την κάνουμε αρκετά συχνά αυτή τη συζήτηση, εγώ θα διέκρινα τη βία, ότι η βία δεν αφορά μόνο το κομμάτι του σχολείου, αφορά και το κομμάτι του σχολείου. Υπάρχει βία η οποία υπάρχει εντός της κοινωνίας και μπαίνει μέσα στο σχολείο. Θέλω να πω το εξής, ότι για παράδειγμα πρόσφατα ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο ορίζει σαν νόμιμη την 13ωρη εργασία. Αυτό δεν έχει να κάνει με το σχολείο, έτσι. Φαντάζεστε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε αυτό και δουλεύει για 1, 2, 3, 4 χρόνια, βιώνει αυτή την κατάσταση, είναι φυσιολογικό, θα γυρίσει στο σπίτι του με τα παιδιά του και θα είναι στα συγκαλά του μετά από 3-4 χρόνια αυτής της συνθήκης? Θα εκφράσει αυτή τη βία? Αυτό θα μεταφερθεί στο σχολείο? Άρα θεωρείτε ότι αυτό εκδηλώνεται περισσότερο από τα παιδιά τώρα λόγω και της αυξανόμενης πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, δηλαδή τα σπίτια, Αυτός είναι ένας παράγοντας, οικονομική και εργασιακή λόγη. Ναι. Έχει και πατάει και σε διεργασίες εντός του σχολείου, για παράδειγμα. Σίγουρα το κομμάτι του κορονοϊού, της διαχείρισης που έγινε, της κυβερνητικής διαχείρισης εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ήταν προβληματικό. Δηλαδή, το να έχεις 1-1,5 χρόνο τα παιδιά στημένα στις οθόνες, μακριά από τη σχολική τάξη, τους άφησε έντονα και γνωσιακό και μαθησιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, κατά τη γνώμη μου. Τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε το σχολείο, πρώτον, να υπάρξει αναγνώριση του προβλήματος, ότι υπάρχουν αυτά τα κενά. Αντίστοιχα, να υπάρξουν διάφορες διαδικασίες, όπως προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων ή άλλων ειδικοτήτων, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά στην κατάσταση στην οποία έβγαιναν. Και επίσης, θα μπορούσαν να υπήρχαν και πολύ μεγάλες και σοβαρές τομές στα προγράμματα σπουδών και στη λειτουργία του σχολείου, η οποία όχι μόνο δεν έγινε, έγινε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε ένα σχολείο πριν τον COVID, μετά τον COVID με τα γνωσιακά, τα μαθησιακά και τα κοινωνικά κενά, αυτό που έκανε η πολιτεία μάλλον, ήταν να αυξάνει συνεχώς τον πύχη με την τράπεζα θεμάτων, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με διάφορους φραγμούς που βάζει και εξεταστικά εμπόδια, με αποτέλεσμα το σχολείο όχι μόνο να μην επιτελεί το ρόλο που θα έπρεπε να λειτουργεί κοινωνικά και γνωσιακά για τα παιδιά, αλλά να γίνεται και πιο αποκρουστικό. Στην πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί κάνουν μια διαχείριση της κατάστασης, ώστε το σχολείο να μην είναι απευθές για τα παιδιά. Κύριε Μπέλμπα, θα χρειαζόντουσαν ενδεχομένως και μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, να δούμε και στα σχολεία και πιο δημιουργικές σχολικές, όχι απαραίτητος γνωσιακές δραστηριότητες, να δοθούν και κάποια κίνητρα έτσι, για δημιουργική απασχόληση στα παιδιά? Θα μπορούσε, αλλά δεν βλέπω την κυβέρνηση να πηγαίνει, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια μονοπάτια. Δηλαδή, και τα νέα, ακόμη και μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν εξαγγελθεί, παράδειγμα, για τα προγράμματα σπουδών θα γραφτούν εκατοντάδες νέα βιβλία και θα δοθούν από την πρώτη γυμνασία, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τέτοια ηλικίου. Εάν δείτε το περιεχόμενο το οποίο είναι να μπει στα βιβλία που για να γραφτούν, είναι εξαιρετικά φορτικό για τα παιδιά. Δηλαδή, δεν κινείται, η λογική της κυβέρνησης δεν κινείται καθόλου προς τα εκεί.
χώρια που έχουμε και κατά τη γνώμη μου και πολύ μεγάλο πρόβλημα στην υποστελέχωση των δομών. Φέτος και οι καθηγητές γενικής αγωγής και της ειδικής αγωγής άρχισαν πάρα πολύ να έρθουν. Είναι γνωστό ότι οι μονάδες υποστήριξης όπως το ΚΕΔΑΣΥ είναι υποστελεχωμένες. Για παράδειγμα, στα Χανιά εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε παιδοψυχίατρο σε δημόσια δομή, στο νομό. Όλα αυτά κάπως συγκεντρώνονται και φτιάχνουν μια πολύ άσχημη συνισταμένη και μια πολύ κακή συνθήκη. Ναι. Ναι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας και χθες την συνάδελφο από τα Χανιά να μας περιγράφει το νέο περιστατικό, δηλαδή όταν μιλάμε για έναν 15χρονο, ο οποίος προκάλεσε σε συμμαθητή του ειρηνικό κάταγμα και ο ίδιος στη συζήτηση η οποία ξεκίνησε για το αν θα πρέπει να αλλάξει σχολείο ή όχι, επέστρεψε στη σχολική μονάδα και σύμφωνα με τις πληροφορίες και με το ρεπορτάζ, προκάλεσε και εκεί δολιοφθορές. Αυτός ο θυμός, κύριε Μπέλμπα, είναι που μας ανησυχεί. Αυτός ο θυμός των παιδιών. Φαντάζομαι ότι σε μια σχολική αίθουσα θα τα βλέπετε και εσείς τα πράγματα τελείως διαφορετικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμπεριφορές των παιδιών από ό,τι παλαιότερα, έτσι. Εμείς ζούμε τα παιδιά από τις 8 μέχρι τις 2 και έχουμε την ευθύνη, ναι, για αυτά. Έτσι. Ξέρουμε πολύ πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ένας άνθρωπος περαστικός. Ναι. Τα βλέπουμε όταν είναι σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι το σχολείο. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και μικρότερα τα τμήματα. Αν ήταν και μικρότερα τα τμήματα, θα μπορούσαμε να καταλαβαίνουμε και περισσότερα πράγματα προφανώς, ή αν ήταν μικρότερα τα σχολεία, αν εντάξει, ήταν 12 με 17 ατόμων. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα βιώνουμε μια κατάσταση και εμείς δύσκολη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και τα παιδιά είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων προσπαθούν να προσεγγίσουν πολύ παιδαγωγικά τα συγκεκριμένα περιστατικά. Και με πολύ μεγάλη ευαισθησία ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Νιώθετε ότι έχει χαθεί αυτό το αίσθημα ασφάλειας που υπήρχε για όλες τις πλευρές στα σχολεία πλέον? Και όταν λέω ασφάλειας, δεν είναι για τη σωματική ακαιρεότητα, αλλά για την παιδαγωγική διαδικασία, για το παιδαγωγικό πλαίσιο, για εσάς τους εκπαιδευτικούς, την ασφάλεια την επαγγελματική, ώστε αυτό να μεταφέρεται στα παιδιά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, στα παιδιά για τους συμμαθητές τους. Το θέτω πολύ πλευρά, καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα τεράστιο, ενώ υποτίθεται ότι το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή θα έκανε πιο εύκολες τις διαδικασίες, στην πραγματικότητα έχουμε μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατικοποίηση του σχολείου. Πρόσφατα διάβασα ένα κείμενο το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, με τίτλο «Αφήστε μας να κάνουμε μάθημα». Και το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτό, ότι έχουν πέσει πάνω μας πάρα πάρα πολλές αρμοδιότητες στο κομμάτι της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου. Έχουμε αναλάβει πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν μας αντιστοιχούν. Δεν ξέρουμε πρώτες βοήθειες, δεν έχουμε γνώσεις για την πυρασφάλεια, για όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, μέσα από διάφορους νόμους και διατάγματα, μας αναγκάζουν να ασχολούμαστε με διάφορα τέτοια πραγματάκια τα οποία και δεν τα γνωρίζουμε και είναι πολύ 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 μεγάλη ευθύνη και κανένας δεν μας έχει εκπαιδεύσει για αυτό. Δηλαδή και χρειαζόμαστε επιμόρφωση σε βασικά κομμάτια της διαδικασίας και χρειαζόμαστε προσωπικό να υποστηρίξει τη λειτουργία των σχολείων και στην πραγματικότητα και τα σχολεία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή άκουγα το περιστατικό που με την μαθήτρια που έπαθε ηλεκτροπληξία, ναι, ναι, που συζητούσατε πριν λίγο. Ναι, άκουσα και το ρεπορτάζ. Σίγουρα πολλά σχολεία των Χανίων δεν έχουν ρελέ. Δηλαδή είναι επικίνδυνο, ναι, να πάθει ηλεκτροπληξία ένα παιδί. Αυτό, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική συνθήκη που η οποία δεν μπορεί να βγει από το κάδρο. Ναι. Σωστά, είναι βέβαια. Μιλάμε για την ασφάλεια και δει την ασφάλεια μαθητών, έτσι. Νομίζω ότι το θέμα έχει πολλές και διαφορετικές όψεις και το ένα λιθαράκι βάζει στο άλλο και τελικά βλέπουμε το πρόβλημα και καλό θα είναι να μην μένουμε στην τελική του εκδοχή και στο πώς εκδηλώνεται, αλλά στο τι μπορεί να έχει προηγηθεί και ποιες είναι όλες αυτές οι συνθήκες που μας περιέγραψε πολύ σωστά και ο κύριος Μπέλμπας νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.